ζητήσουμε για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην επικείμενη σύνοδο. Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, το οποίο έχει και βαρύνουσα σημασία για μας, τη διαχείριση δηλαδή των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, υπογραμμίσαμε ότι συνιστά μια διεθνή και ευρωπαϊκή πρόκληση η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος και απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση με σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σεβασμό στην αλληλεγγύη και στην ανάγκη για δίκαιο επιμερισμό των βαρών. Η θέση μας αυτή βασίζεται στην εμπειρία μας από την διαχείριση του τεράστιου προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος και στο δυσανάλογο βάρος που ο ελληνικός λαός έχει κληθεί μέχρι σήμερα να σηκώσει. Βάρος το οποίο αντιμετωπίζουμε με ανθρωπισμό, με μεγάλο κόστος, σεβόμενοι όμως πάντοτε τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και αναδεικνύοντας τις αξίες μας. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε πάνω σε κάποιες αξίες, ιδρυτικές αξίες, και σήμερα καλείται, αντιμετωπίζοντας ίσως τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση μετακίνησης πληθυσμών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να ξαναβρει αυτές τις αξίες. Τονίσαμε στον Πρόεδρο Τούσκ τη σημασία που έχει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την επίλυση του Συριακού προβλήματος και την εξέβρεση λύσης για ειρήνη, για αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, για τον τερματισμό κάθε επίθεσης σε άμαχους και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εκατοντάδες χιλιάδες Σύριους πολίτες που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί η πρόοδος εφαρμογής των συνόλογων αποφάσεων που έχουμε λάβει και που αφορούν κάθε στάδιο της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Τη στήριξη του Λιβάνου και της Ιορδανίας για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με μείωση των ροών από την Τουρκία, την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά των διακινητών στα παράλια, την καθιέρωση μιας διαδικασίας επανεγκατάστασης από την γείτονα χώρα, από την Τουρκία στην Ευρώπη. Όλα αυτά προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και κυρίως να μην συνηθίσουμε στην ιδέα ότι καθημερινά θα μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης για ναυάγια και για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στα νερά του Αιγαίου. Επίσης, συμφωνήσαμε για την ενίσχυση της Frontex και την άμεση υποστήριξη των κρατών πρώτης γραμμής και των κρατών της Βαλκανικής Οδού με εξοπλισμό και στελεχειακό δυναμικό, την αναβάθμιση των διαδικασιών ταυτοποίησης και καταγραφής στην Ελλάδα και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Επανεισδοχής μεταναστών στην Τουρκία επίσης, επί τη βάση του διμερούς μας πρωτοκόλλου επανεισδοχής. Και βεβαίως της μετεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώπη από έναν αξιόπιστο μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης. Βεβαίως συζητήσαμε και για την πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ για την δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ στην περιοχή με κεντρικό σκοπό την υποβοήθηση των τουρκικών αρχών στον εντοπισμό των διακινητών στις ακτές της Τουρκίας και στα τουρκικά χωρικά ύδατα, και τονίσαμε τη σημασία που έχει επίσης η συνεργασία με την Frontex και την επιχείρηση Ποσειδών στο πλαίσιο αυτό, με διασφάλιση προφανώς των κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων της χώρας μας. Υπογράμμισα στον Πρόεδρο Τούσκ ότι τούτη την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται απέναντι σε πολύ σημαντικές προκλήσεις,
Εντός της Ευρώπης κυριαρχούν δύο αντιλήψεις για το μέλλον της Ευρώπης. Η μία είναι μια φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση, ανεξαρτήτως των σημαντικών διαφορών για την οικονομία, για την ιδεολογία, την πολιτική που μπορεί να έχουν οι φορείς αυτής της φιλοευρωπαϊκής αντίληψης, και από την άλλη μεριά μια αντίληψη αντιευρωπαϊκή που θεωρεί ότι τα προβλήματα μπορεί να τα λύνει ο καθένας μόνος του, ή χειρότερα ότι τα προβλήματα αφορούν αυτούς που τα αντιμετωπίζουν αρκεί να μην είναι στη δικιά μας την αυλή. Η Ελλάδα ανήκει στην πρώτη οικογένεια, θα λέγε κανείς, και η κυβέρνηση της χώρας έχει δώσει ένα μεγάλο αγώνα για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε στην κατεύθυνση της περισσότερης συνυπευθυνότητας, της περισσότερης Ευρώπης. Μια σειρά από χώρες, και ιδίως το θέμα της προσφυγικής κρίσης, προβάλλουν μια αντίληψη ότι χρειάζεται λιγότερη Ευρώπη. Αυτές οι κυβερνήσεις δεν διστάζουν το τελευταίο διάστημα να επιτίθενται και εναντίον της Ελλάδας, να προτείνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος με κλείσιμο συνόρων, με τύχη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η αντιμετώπιση θα οδηγήσει την Ευρώπη σε αδιέξοδο. Οι κοινές προκλήσεις δεν μπορούν παρά μονάχα να αντιμετωπιστούν με συντονισμένες δράσεις, με επιμερισμό υπευθυνότητας και όχι με προσπάθεια απόδοσης ευθυνών, με το περίφημο blame game, όπως έχουμε συνηθίσει στην αγγλοσαξονική ορολογία. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μεγάλο βάρος της ευθύνης, ίσως δυσανάλογο σε σχέση με τις δυνάμεις της. Πρέπει να πω ότι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε ότι έχουμε προχωρήσει τάχιστα στην ολοκλήρωση της κατασκευής των κέντρων υποδοχής στα νησιά, καθώς και των κέντρων μετεγκατάστασης στην ενδοχώρα. Υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που ανέλαβε σημαντικό μέρος του βάρους της ευθύνης, αλλά και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και βεβαίως σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε προχωρήσει αρκετά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ο αγώνας θα είναι καθημερινός και να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης απέναντι σε ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας και που έρχονται στη χώρα μας προκειμένου να αποφύγουν τον πόλεμο και τις εξαιρετικά δυσάρεστες καταστάσεις που επικρατούν στην πατρίδα τους από όπου φεύγουν, εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Βεβαίως, η συζήτησή μας σήμερα περιείχε και το κεντρικό θέμα της Συνόδου Κορυφής, ας μην το ξεχνάμε, που είναι το ζήτημα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Ενημέρωσα τον Πρόεδρο Τούσκ για την βούλησή μας να συμβάλλουμε με καλή πίστη στην επίτευξη ενός ισόρροπου συμβιβασμού, ο οποίος θα ικανοποιεί τις βρετανικές επιδιώξεις, διαφυλάττοντας όμως το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοούμε απόλυτα το δικαίωμα του Βρετανικού λαού να εκφραστεί με δημοψήφισμα για την πορεία των σχέσεών του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συμβιβασμός, τον οποίο ελπίζω να καταλήξουμε σύντομα, θα πρέπει να διασφαλίζει την διαρκή εξέλιξη του ενοποιητικού μας εγχειρήματος με γνώμονα την ανταπόκριση στις ανάγκες και στα προβλήματα του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά και τον σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η βελτίωση της λειτουργίας της Ένωσης, χωρίς εκπτώσεις στις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και με έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών μας. Και στο ζήτημα της Βρετανίας, όπως και στο προσφυγικό,
πρέπει να απαντήσουμε στις προκλήσεις με ενότητα, προχωρώντας όλοι μαζί μπροστά. Δεν είναι περίοδος για εξόδους, δεν είναι περίοδος για exits. Είναι περίοδος για να ενώσουμε δυνάμεις και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και θέλω να ελπίζω ότι με αυτό το πνεύμα όλοι οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να ξεπεράσουμε τρεις παράλληλες κρίσεις. Την οικονομική, την προσφυγική και την κρίση ασφαλείας. Ίσως ποτέ άλλοτε από την ίδρυσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετώπιζε τόσες μεγάλες και ταυτόχρονες κρίσεις, τόσα ταυτόχρονα μέτωπα. Και εδώ ίσως θα κριθεί η δυνατότητα της σημερινής ηγεσίας της να ανταποκριθεί επικοδομητικά, δημιουργικά σε αυτές τις παράλληλες κρίσεις για να γυρίσει σελίδα προς τα μπρος.